τόσα χρόνια δίπλα στο Γλαύκο Κλειρίδη, τι θα θυμάστε για μια ζωή? Θα θυμούμε την, αυτό που είπε ο Αντώνης Σαμαράς, κυρίως την διορατικότητα του, την ικανότητα του να βλέπει το μέλλον και να προσπαθεί να προλάβει εξελίξεις στα πλαίσια μιας ρεαλιστικής πολιτικής. Κατόρθωσε να εισαγάγει την Κύπρο, να κάνει δεχτεί την να εισαγάγει την Κύπρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και χωρίς λύση του κυπριακού προβλήματος, παρολίγο να καταφέρει να επιτύχει και τη λύση, αλλά δεν ευδόκησε ο Θεός την εποχή εκείνη να το κατορθώσει και αυτό. Πέθανε με αυτόν τον καημό, κύριε. Όμως το κατόρθωμα της εισόδου της Κύπρου χωρίς λύση του κυπριακού, αλλά εισόδου ολόκληρης της Κύπρου και του κατεχομένου εδάφους, όχι μόνο του ελεύθερου εδάφους, αλλά και του κατεχομένου εδάφους, ήταν ένα τεράστιο κατόρθωμα το οποίο την δεκαετία του 90 θεωρείται ακατόρθωτο. Αυτό είναι, έγινε κατορθωτό γιατί ακριβώς η διεθνής κοινότητα αλλά και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίμησαν την πραγματική, ειλικρινή θέληση του τότε Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να προχωρήσει σε μια συμβιβαστική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Αυτό δεν έγινε κατορθωτό, αυτό δεν οφείλονται στον ίδιο, δεν οφείλονται σε κανέναν άλλον, οφείλονται στο ότι οι συνθήκες το 2002 δεν ήσαν όριμες προκειμένου να παραμεριστεί ο Ντεχτάς και να αλλάξει η τουρκική πολιτική, πράγμα που ήταν απαραίτητο για να προχωρήσουμε σε λύση. Αυτή ήταν η πολιτική πλευρά του Γλαύκου Κλειρίδη. Ναι. Ζήσατε και την ανθρώπινη, την άλλη πλευρά. Ζήσα πάρα πολλά μαζί με τον Γλαύκο Κλειρίδη. Ανθρώπινη πλευρά θα έλεγα, αν πάρω την συγκυρία που ήμουν ανθυποψήφιος του στις προεδρικές εκλογές, αυτό το γεγονός δεν παρεμπόδισε τον ίδιο να εξακολουθήσει να συνεργάζεται μαζί μου στα πλαίσια της προσπάθειας επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, με αποτέλεσμα να εκπέμπεται προς τα έξω ένα πολύ παράξενο για Έλληνες πολιτικούς φαινόμενο, να είναι ανθυποψήφιοι αλλά ταυτόχρονα να συνεργάζονται με ηγέτη βέβαια τον Γλαύκο Κλειρίδη, εφόσον ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, για την επίλυση ενός εθνικού θέματος. Άρα αυτή σας η κίνηση δεν τον είχε ενοχλήσει, ούτε άλλαξε κάτι απέναντί σας. Δείχνει και το μεγαλείο του ανθρώπου. Δεν έδειξε ότι τον ενοχλήσει. Τώρα στο βάθος τον ενόχλησαν, αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά δεν είχε δείξει, οποιαδήποτε διάθεση να αλλάξει τη σχέση που είχε μαζί μου ή να με παραμερίσει από τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραμάτιζα τότε στην διαπραγματευτική ομάδα την δική του. Συνεχίζαμε σαν να μην συνέβαινε τίποτε. Συνεχίζαμε τις αλληλενημερώσεις την προπαρασκευή της επόμενης συνάντησης με τον Τεχτάς και την δική του ομάδα και ακολούθως πηγαίναμε στις προεκλογές μας εκστρατείες. Ήταν πολύ κάτι το οποίο παραξένευε πάρα πολύ, ιδιαίτερα όσους γνωρίζουν ότι οι Έλληνες πολιτικοί δεν μπορούν να συμπεριφερόνται με αυτόν τον τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι ο Γλαύκος Κλειρίδης ήταν ο πολιτικός, θα έλεγα, της Κύπρου του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου αιώνα. Ήταν ένα παράδειγμα προς μίμηση και προπαντός, αν έχω διδαχθεί κάτι από αυτόν πάνω στο οποίο πιστεύω, είναι ότι αν πιστεύεις κάτι ότι είναι προς όφελος της Κύπρου, πες το στον λαό, έστω και αν θα προκαλέσει δυσαρέσκεια ή αντίδραση. Διότι αυτή είναι η δουλειά ενός πολιτικού ηγέτη. Να πει στον λαό αυτό που πραγματικά νομίζει. Όχι να πει στον λαό αυτό που θέλει εκάστοτε να ακούει το συγκεκριμένο ακροατήριο. Άκουγε τους πολιτικούς του αντιπάλους. Έπαιρνε σημεία και δεδομένα από αυτούς. Ήταν σταθερός σε αυτό που πίστευε. Ο βεβαίως ήταν σταθερός σε αυτό που πίστευε, αλλά η σταθερότητα σε αυτό που πιστεύεις, που επίστευε, δεν σημαίνει ότι δεν ακούνε επιχειρήματα από εντελώς
αντίθετη φιλοσοφία σε σχέση ιδιαίτερα με την επίρρηση του Κυπριακού προβλήματος. Γι' αυτό και πιστεύω ότι οι συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου την εποχή εκείνη ήταν ήρεμες και συνήθως δεν κατέληγαν στις οξύες διαμάχες που φαίνεται ότι καταλήγουν στα τελευταία χρόνια. Και ήξερε τον τρόπο να χαλαρώνει το κλίμα, ναι. Είχε έναν τρόπο να χαλαρώνει, ακριβώς το κλίμα, πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό Ελλήνων πολιτικών. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, έχουν καθοριστεί τα δισκηδία και όλα τα υπόλοιπα στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο. Φαντάζομαι είναι σε εξέλιξη αυτή η σύσκεψη στον Πρόεδρο. Πρώτα να εκφράσουμε τα βαθύτερα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Γλαύκου Κλερή, ενός πολιτικού άνδρα, ο οποίος νομίζω ότι ξεπερνούσε κατά πολύ τη μικρή μας πατρίδα. Ήταν μια διεθνής αναγνωρισμένη προσωπικότητα, ήταν αυτό που λέγαμε και λέγεται statesman. Αλλά πάνω απ' όλα αυτό που με εντυπωσίασε, εγώ τον γνώρισα ως δημοσιογράφος και τον ακολούθησα τα 10 χρόνια της θητείας του, συνέπεσε με την ένταξή μου στην οικογένεια τη δημοσιογραφική και τον ακολούθησα στα πέρατα της Οικουμένης σε πάρα πολλά ταξίδια, ο κ. Μαρκίδης το θυμάται, για την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την παράλληλη προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. Σε κρίσιμες συνομιλίες, συζητήσεις για το Κυπριακό. Θέλω να πω ότι νιώθαμε περήφανοι, Νικήτα, που πηγαίναμε με τον Γλαύκο Κλερίδη. Νιώθαμε ότι υπήρχε ένας απίστευτος σεβασμός στο πρόσωπό του από προέδρους των Ηνωμένων Πολιτειών, από ηγέτες κρατών, κυβερνήσεων, στα Ηνωμένα Έθνη, παντού. Ήταν μια προσωπικότητα που ξεπερνούσαν κατά πολύ τα σύνορα της πατρίδας μας. Και εκείνο που θέλω να πιστοποιήσω αυτά τα 10 χρόνια της Προεδρίας Γλαύκου Κλερίδη που ήμουν πολιτικός συντάκτης, ήταν η βαθιά δημοκρατικότητα του. Ήταν ένας βαθιά δημοκράτης άνθρωπος. Ήταν απίστευτο. Τα όσα ακούγαμε γύρω από τον Γλαύκο Κλερίδη, όσοι δεν ήμασταν ενταγμένοι στο κόμμα του ή δεν ανήκαμε σε άλλους χώρους, δεν είχαν καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ένας βαθιά δημοκράτης, ένας διορατικός ηγέτης, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένας άνθρωπος με χιούμορ που πολλές φορές το έβγαζε από τη δύσκολη θέση, κύριε Μαρκίδη. Θυμάμαι ατέλειωτες ώρες στα ταξίδια που πηγαίναμε, όταν είχε κάποιες στιγμές ξεκούρασης, φώναζε τον αστυνομικό, επειδή είμαι και εγώ των ανεκδοτών, και λέει, πες του Βίκτορα να έρθει στο δωμάτιο. Και καθόμαστε και ανταλλάσσαμε έναν ανέκδοτα. Αλλά μέσα από αυτήν την επαφή, γυρίζαμε για την κουβέντα στα πολιτικά, έμαθα απίστευτα πράγματα και νομίζω ότι αν δεν ήταν ο Γλαύκος Κλερίδης, κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να μας οδηγήσει με τόση ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα μας αποδέχονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κύπρο διχοτομημένη και μοιρασμένη. Πέτυχε εκείνο το στόχο, αλλά δεν πέτυχε και έφυγε με αυτόν τον καημό της μη λύσης του Κυπριακού, Βίκτορ. Νομίζω ότι οι συγκυρίες και δεν είναι τις παρούσες έφεραν τα πράγματα έτσι που δεν ευτύχησε να το πετύχει και νομίζω ότι ίσως ήταν η μεγαλύτερη προσπάθεια που έγινε ποτέ. Ήταν εκείνη η περίοδος, ήταν μια κρίσιμη στιγμή την οποία, αν θέλεις, έφυγε μέσα από τα χέρια μας εκείνη η δεδομένη στιγμή, το 2002, το 2000, όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως θα μπορούσαμε να καταβάλουμε κάποιες περισσότερες προσπάθειες. Όπως είπε ο κ. Μαρκίδης, τότε ακόμα ήταν ο Τενκτάς στην εξουσία, δεν είχαν αλλάξει τα πράγματα. Και η συγκυρία ότι οι Γερμανοί και οι Γάλλοι στην Κοπεχάγη το Δεκέμβριο του 2002 δεν φάνηκαν διατεθειμένοι να δώσουν συγκεκριμένη ημερομηνία στην Τουρκία για έναξη διαπραγματεύσεων. Και είχαμε ακριβώς το παράξενο φαινόμενο. Η ελληνοκυπριακή ηγεσία να θέλει και να παρακαλεί να δοθεί στην Τουρκία ημερομηνία. Βεβαίως οι αγγλοσαξονικές χώρες, η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες επίεζαν
Γερμανία, Γαλλία, να δω και ημερομηνία, ήταν ανέντοτη. Και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ότι δεν πήρε η Τουρκία ημερομηνία, είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίσει την αρνητική της στάση έναντι του σχεδίου ΑΝΑΝ όπως ήταν διαμορφωμένο την εποχή εκείνη. Είμαστε στο ΑΝΑΝ 2,5. Προς το 3. Είμαστε στο ΑΝΑΝ 2,5. Κατά κρύβεια είμαστε στο ΑΝΑΝ 2. Δεν είχε αρχίσει ακόμα η πορεία προς το 3, διότι είμαστε στην Κοπεχάγη. Διατήρησε, ο Ντεκτάζ δεν είχε έρθει, αλλά έστειλε κάποιον άλλον. Και όταν με έστειλαν εμένα τότε για να γίνει η τελευταία διαπραγμάτευση στο Εκβισπάκους, πάνω στο Κυπριακό, μάλιστα, και ήρθε η τουρκική αντιπροσωπεία, ο Ντεσότρο μου είπε μια στιγμή να τους δω μόνος μου. Τους είδε, τους είδε μία ώρα, περίμενε ο Χάνι, περίμενε ο Γουέστον των Αμερικάνων, περίμενε όλοι κατά κρύβια, για να επιστρέψει ο Ντεσότρο να μας πει, κοίταξε, ήρθαν τελείως αρνητικοί. Άρα ήταν κομβικό σημείο για το τελείως αρνητικοί και δεν έχω κανένα λόγο να σας καλέσω να συναντηθείτε. Εσείς το απόγευμα, δηλαδή εσείς σε μία ώρα μου είπε, θα έχετε απόφαση ότι θα εισέρθετε στην Ευρώπη με άλλη των Κυπριακών και σε ρωτώ, μου λέει, θα συνεχίσετε την ίδια γραμμή να προσπαθείτε για λύση του Κυπριακού προβλήματος. Του είπε, εγώ νομίζω θα τη συνεχίσουμε, αλλά περίμενε να εξηγηθώ και με τον πρόεδρο. Μάλιστα. Εξηγήθηκα, εγώ ήταν θέμα δευτερολεπτών. Βεβαίως θα τη συνεχίσουμε, μου είπε από την άλλη πλευρά και να του το πεις. Και του είπα το ίδιο. Μάλιστα. Ήδη του το είπα, αλλά και έτσι διατηρήσαμε και όλη την καλή διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εκείνο που δεν καταλάβει ο κόσμος ήταν ότι Δεκέμβριο του 2002 ήταν πλέον κεκτημένη η είσοδος της Κύπρου τον προσεχή Μάιο, τον προσεχή Απρίλη, η υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2003, έστω και αν τη σχετική συνθήκη την υπέγραψε ο κύριος Παπαδόπουλος, επόμενος πρόεδρος. Μάλιστα. Ο Γλαύκος Κληρής ήταν άξιον τέκνο της πατρίδας, ένας μεγάλος Ελλήνας, ένας υπέροχος άνθρωπος, όσοι τον γνωρίσαμε από κοντά, έστω και από την ιδιότητα του δημοσιογράφη. Βαθιά δημοκράτης, πολιτικός, διορατικός, ο άνθρωπος που το 1974 παρέλαβε χάος και παρέδωσε κράτος μέσα σε εκείνες τις μέρες και υποκλήθηκαν φίλοι και αντιπάλοι για τον τρόπο που λειτουργήσε, ο άνθρωπος που μας οδήγησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν στο καφενείο, ήταν λαός ο ίδιος, στα Μέγαρα, στα Ανάκτορα και στα Ηνωμένα Έθνη ήταν εξίσου ηγέτης μεγάλος όπως τους άλλους μεγάλους ηγέτες των υπολείπων κρατών. Νομίζω ότι η Κύπρος έχει χάσει από τα αξιότερα τέκνα της, ίσως τον καλύτερο πολιτικό που γέννησε. Καθορίστηκαν τα δισκυδία, κύριε Παπαδόπουλε, είναι σε εξέλιξη σύστοση. Είμαστε σε εξέλιξη, διότι περιμένουμε να δούμε πότε επιστρέφει. Διέκοψε το ταξίδι του στην Σιλάνκα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ήδη επικοινώνησε με τον προεδρεύοντα της Δημοκρατίας, τον κύριο Γιαννάκη Ομίρου, και καθορίστηκε αύριο Υπουργικό Συμβούλιο για να καθοριστούν όλα τα δισκυδία. Νομίζω ότι αυτή η πολιτεία οφείλει με σεβασμό να τιμήσει έναν άνθρωπο στον οποίο χρωστά πάρα πολύ.